Ο γραμματέας της ενημέρωσης, ο κύριος Κρέτσος. Καλώς ήρθατε, κύριε Κρέτσος. Και ο συνάδελφος, ο Πάνος Χαρίτος. Να δούμε λοιπόν μαζί την επόμενη μέρα πώς διαμορφώνεται το τηλεοπτικό τοπίο μετά την απόφαση βέβαια του ΣΤΕ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η απόφαση ήταν τελικά αναμενόμενη ή όχι, και αν είχατε και εναλλακτική για αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε, οι αποφάσεις του ΣΤΕ δεν μπορούν ποτέ να είναι αναμενόμενες. Δηλαδή, σαν ένα ενδεχόμενο εννοώ. Σαν ένα ενδεχόμενο πάντα υπάρχει και να κερδίσεις και να χάσεις στο ΣΤΕ. Εμείς θεωρούμε ότι κάναμε το σωστό και λειτουργήσαμε όπως αισθανόμαστε με βάση και τις ίδιες αποφάσεις του ΣΤΕ. Δηλαδή η 3578 απόφαση του ΣΤΕ του 2010 ήταν πάρα πολύ σαφής το ότι πρέπει να γίνει διαγωνιστική διαδικασία και ότι αυτή τη στιγμή τις δημόσιες ραδιοσυχνότητες τις νέμονται παρανόμως τα λειτουργούντα κανάλια. Και συγκεκριμένα έκρινε ότι είναι τη συνταγματική συνέχεια του καθεστώτος των προσωρινών αδειών στα κανάλια τότε. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς η χθεσινή απόφαση μας έφερε πίσω σε αυτό το καθεστώς της ανομίας ή μπορείτε να το πείτε και παρανομίας, διότι νόμοι υπήρχαν, απλώς δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν, από το πρώτο ερώτημα της Ευρυδίκης, νομίζω ότι το είχατε προβλέψει. Θα πιαστώ από μια δήλωση του κυρίου Παπά, ο οποίος λέει ότι είχαμε διαβλέψει εδώ και αρκετές ημέρες πως κάποιοι εκτιμούν και προσπαθούν να προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση μέσω των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό υποδεικνύει, νομίζω, ότι είχατε ψηλιαστεί ότι δεν θα είναι η απόφαση μια τέτοια που να ευλογεί το συγκεκριμένο νόμο. Τώρα, επί της ουσίας, επειδή η κατηγορία που προκύπτει από τη δήλωση του κυρίου Παπά είναι βαριά, υπονοεί. Σαφέστατα μάλλον το λέει, μιλάει για μαγειρέματα, μιλάει για διαπλοκή μεταξύ πολιτικών και δικαστών. Ποιος φωτογραφίζεται? Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω μόνο να πω ότι ασκήθηκε τρομοκρατία στους δικαστές, μηντιακή τρομοκρατία κατά πρώτο λόγο. Και είναι τρομοκρατία όταν οι δικαστές, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν τον εαυτό τους στην τηλεόραση, να στοχοποιούνται ευθέως. Είπατε κατά πρώτο λόγο, υπήρξαν και άλλοι. Μίλησατε για τα μίντια κατά πρώτο λόγο. Θεωρείτε ότι και κάποιοι άλλοι άσκησαν τρομοκρατία στους δικαστές? Διότι αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης, να ξέρετε ότι συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλο βαθμό ασυμμετρίας στην πληροφόρηση των πολιτών. Ένα από αυτά τα στοιχεία, να δώσω ένα παράδειγμα, είναι ότι ο νόμος Παπά είναι ο πιο φιλικός και υποστηρικτικός νόμος για το ΕΣΥΡΟ. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν είχαν δοθεί ποτέ τόσες πολλές αρμοδιότητες στο ΕΣΥΡΟ όσο έγινε με τον νόμο Παπά. Αυτό για κάποιο λόγο φάνηκε ότι τουλάχιστον ας πούμε στα ιδιωτικά δελτία ειδήσεων τα οποία είχαν καταντήσει να είναι μόνο θεματικά, λες και δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα σε αυτή τη χώρα, ή όλοι οι πολίτες που αγωνιούν για τις συντάξεις έχουν τα δικά τους προβλήματα, οι νέοι άνθρωποι, τα θέματα της απασχόλησης. Έτσι, έπρεπε να ασχολούνται συνεχώς με τα κανάλια και να έχουν το 50% τουλάχιστον της διάρκειας ενός δελτίου ειδήσεων να ασχολούνται με αυτό το θέμα και μάλιστα με ένα πολύ μονοδιάστατο τρόπο. Το οποίο παραβιάζει, ερώτημα, αν θέλετε, και το άρθρο 15 περί ίσης μετάδοσης πληροφοριών. Έτσι. Θα επιμείνω στο προηγούμενο ερώτημα, ακούγοντας και την κυρία Γεροβασίλη εχθές το βράδυ και τον κύριο Παπά σήμερα. Αυτό που προκύπτει σαν αίσθηση είναι ότι έχετε απολέσει την εμπιστοσύνη σας στις δικαστικές αρχές? Νομίζω ότι ό,τι είπε η κυρία Γεροβασίλη καταρχάς είναι αληθές, έτσι, δεν είπε ψέματα. Είναι αλήθεια ότι το ΣΤΕ έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια, έκρινε συνταγματικό τον έμφυα, έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι εναντίον της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Εγώ θα πω προσωπική άποψη καθαρά ότι η απόφαση αυτή του ΣΤΕ κατά μία έννοια είναι και ένα ρεφιφί. Έτσι, ένα ρεφιφί, δηλαδή παίρνουν χρήματα που προορίζονταν για αυτούς που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και τα δίνουν στους έχοντες και κατέχοντες. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, συγγνώμη κύριε Κρέτσο, να βρεθούν από αλλού? Θα πρέπει να είναι. Θα μπορούσαν, και να σας πω κάτι, το γεγονός ότι εμείς μαζέψαμε 258 εκατομμύρια είναι ένας σπουδαίος αριθμός για μια διαγωνιστική διαδικασία, αλλά προφανώς δεν μειώνει το χάσμα ούτε μεταξύ φτωχών, ούτε μεταξύ πλουσίων, ούτε λύνει όλα τα προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής που έχει η χώρα μας, όχι μόνο τώρα, κατά παράδοση. Όμως αυτή η ιστορία και ο τρόπος ο οποίος διοχετεύτηκαν αυτά τα κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις στέλνει ένα πάρα πολύ καθαρό σήμα ότι όλοι, όσο ισχυροί και αν είναι, θα περνάνε από το ταμείο. Θα πληρώνουν όταν κατέχουν, έχουν στην κατοχή τους ένα δημόσιο αγαθό. Και θέλω να σας πω
ότι σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα για όλες τις αγορές που αφορούν οι επενδύσεις, οι δημόσιες υποδομές, έχει γίνει μια δημοπρασία. Δηλαδή η Κόσκο πήρε το λιμάνι μετά από ένα διαγωνισμό. Το ίδιο με τη Fraport. Παντού έχει γίνει. Ακόμη και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δώσαν 380 εκατομμύρια μετά από μια δημοπρασία. Απλώς το καθεστώς του λιμανιού ήταν διαφορετικό όταν έγινε ο διαγωνισμός. Αυτός πάντως, δεν έχει να κάνει πάντως με έγινε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Το οποίο υφίσταται. Η τώρα, μοναδική όμως, αγορά στην οποία δεν έχει πληρωθεί ποτέ, δεν έχει πάρει ποτέ το κράτος χρήματα για την παραχώρηση αυτού του αγαθού σε ιδιώτες, ήταν η ιδιωτική του ιδιωτική σταθμή. Μιλήσατε για αυτό το μεγάλο ποσό. Τώρα όμως δεν θα αναγκαστείτε να το επιστρέψετε αυτό το ποσό. Και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να ακολουθεί και η δικαστική οδός για να επιστραφούν αυτά τα χρήματα, τα οποία εσείς λέτε βέβαια ότι θα δίνονταν για κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, θέλω να πάμε στην νέα ρύθμιση βασικά. Εκεί οδηγούν τα πράγματα. Η νέα ρύθμιση θα αφορά ποιο καθεστώς, όλα τα κανάλια, αυτά που είναι τώρα στον αέρα, αυτά που πήραν άδεια, αυτά που δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό, όλους. Η νέα ρύθμιση αφορά, καταρχάς να πούμε τι μας είπε το ΣΤΕ χθες. Το ΣΤΕ είπε ευθαρσώς και ξεκαθάρισε, αν θέλετε, το τοπίο, ότι εφ' εξής οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία διοδότησης τηλεοπτικών σταθμών θα γίνεται μέσα από το ΕΣΟΡΟΥ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δικαιώνει εμάς. Διότι εμείς στο δικό μας νόμο, στο νόμο Παπά, αναφέραμε το ΕΣΟΡΟΥ πάνω από 50 φορές. Το ΕΣΟΡΟΥ ήταν αυτό που θα έδινε τις άδειες, αυτό που θα έκανε ανάκληση, αυτό που θα έκανε των αδειών, αυτό που θα έκανε έλεγχο των δικαιολογητικών. Τώρα είστε αισιόδοξοι ότι θα φτάσετε στο ΕΣΟΡΟΥ σύντομα? Ελπίζω, ναι. Και πραγματικά ελπίζω ότι το πολιτικό σύστημα. Και για μας είναι προτεραιότητα, οφείλω να το πω αυτό, διότι αυτό είναι εθνική υπόθεση. Εδώ δεν είναι μάχη του εγώ. Μακάρι να έρθουμε με Νέα Δημοκρατία σε μια συμφωνία τη Δευτέρα. Να κυριαρχήσει ο διάλογος και να το δούμε και πρακτικά πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όταν έχει τη Νέα Δημοκρατία διαστόματος κυρίου Κουμουτσάκου να λέει απόψε ότι για μας δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 2. Εμείς θέλουμε την απόσυρση του νόμου Παπά για να φτάσουμε να συμφωνήσουμε, να συμμετέχουμε στη διάσκεψη των Προέδρων για να συζητήσουμε το ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε εσείς? Θα αποσύρετε τον νόμο? Να αποσύρουμε ένα νόμο γιατί ο κ. Κουμουτσάκος έχει το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ. Αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο ξέρουμε, και αυτό είναι μέσω διαρών, έτσι, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απλώς επειδή έχει πάρει τέτοια έκθεση, ας πούμε, έχει διαδοθεί τόσο πολύ, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, ότι δεν ισχύει. Αλλά δεν ξέρουμε αν έχει προσβληθεί κάτι άλλο πέρα από το άρθρο 2α, το οποίο αφορούσε τη μεταβίβαση αρμοδιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας στη Γενική Γραμματεία. Ωραία. Αν έχει προσβληθεί μόνο αυτό, υποθετικό το ερώτημα. Λοιπόν, και επιμείνει η Νέα Δημοκρατία στη στάση αυτή, στη δήλωση που έχουμε απόψε από τον κύριο Κουμουτσάκο. Εσείς πώς θα το διαχειριστείτε? Εγώ δεν νομικά, μπορώ να το νομικά αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό, διότι σας λέω και πάλι ότι είναι ο πιο φιλικός νόμος, το πιο φιλικό νομοθέτημα για το ΕΣΟΡΟΥ που έχει παραχθεί ποτέ στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή το 2007 ο τελευταίος νόμος της Νέας Δημοκρατίας για τις άδειες δεν προέβλεπε το ΕΣΟΡΟΥ να κάνει την προκήρυξη, ούτε τον αριθμό των αδειών, τίποτα. Αυτά ήταν στην ευχέρεια του Υπουργού. Τώρα. Υπήρχε ένα νομοθέτημα το οποίο έφερε ο κύριος Βορύδης, αν θυμάμαι καλά, το 2012 επί κυβερνήσεως Παπαδήμου, το οποίο όμως ποτέ δεν πήγε στις επιτροπές της Βουλής, αποσύρθηκε ως διαμαγεία σε μια εποχή όπου σφαγιάζονταν μισθοί και συντάξεις και απέφυγαν κυριολεκτικά να κάνουν το διαγωνισμό για τις άδειες. Η όλη στάση της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και ένα χρόνο, θέλω να πω ότι καταρχάς ότι αυτό το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση στις 22 Ιουλίου του 2015. Ψηφίστηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2015 και ο διαγωνισμός έγινε στο τέλος Αυγούστου. Προέκυψε μετά από τρεις συνεχόμενες απόπειρες, αποτυχημένες δυστυχώς λόγω της αντιπαραγωγικής, αν θέλετε, και αντιθεσμικής στάσης Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει για τη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Κάναμε μία ακόμη μετά το διαγωνισμό και αυτή απέβη άκαρπη. Το περιεχόμενο του νόμου είναι εξαιρετικά φιλικό ως προς το ΕΣΟΡΟΥ και ως ένα βαθμό και η απόφαση του ΣΤΕ μας δικαιώνει. Εμείς το ΕΣΟΡΟΥ θέλουμε να είναι ισχυρό, δυνατό. Θεωρείτε ότι η απόφαση του ΣΤΕ σε ό,τι αφορά το ΕΣΟΡΟΥ σας δικαιώνει? Η απόφαση του ΣΤΕ σε ό,τι αφορά όμως τον νόμο τον οποίο φέρατε δεν σας δικαιώνει. Φέρετε να δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Όχι, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για δημοκρατική εκτροπή, μιλάει πριν για πάμε σε αυτό, κύριε Χαρίτου, σας παρακαλώ και πολύ. Μιλάει, θα σας δώσω αμέσως την ευκαιρία να απαντήσετε. Και μιλάει επίσης και για δημοκρατική εγρήγορση, στην οποία καλεί ο πρόεδρός της, ο κύριος Μητσοτάκης, τους Έλληνες πολίτες.
Δημοκρατική εγρήγορση δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι ο κ. Μητσοτάκης. Έχουν βγει τα τάγκ στους δρόμους ή κάποιος είπε ότι δεν θα συμμορφωθούμε με την απόφαση του ΣΤΕ, θα την εφαρμόσουμε πλήρως. Και σας λέω επίσης ότι εμέσως μας δικαιώνει. Τώρα, γιατί εμείς κάναμε το διαγωνισμό, ουσιαστικά γιατί ο κύριος Παπάς πήρε πάνω και, του και όλα. Την απόφαση του ΣΤΕ, είναι επίσημη ερώτηση. Βάζουμε πολλά ερωτήματα και δεν θα. Περιμέναμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι αυτός ο νόμος και η προκήρυξη ήταν πιο τίμιος νόμος. Κάθε όρος της προκήρυξης μπορούσε να προσβληθεί όπως έγινε. Πήγαμε όλο το καλοκαίρι, το περνάγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχουμε κερδίσει 33 αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα με στόχο να μπλοκαριστεί ο διαγωνισμός. Αν το ΣΤΕ μας είχε σταματήσει πιο πριν, προφανώς θα σταματούσαμε. Αλλά θέλω να πω ότι ο κύριος Παπάς πήρε πάνω του αυτό το βάρος και βέβαια στη συνέχεια μια σειρά από ομάδες εργασίας. Και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι όλη αυτή τη διαδρομή την ακολούθησα με αυταπάρνηση, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος, γιατί ουσιαστικά είναι και μια μάχη αξιών για μας και γι' αυτό εμείς δεν θα υποχωρήσουμε. Επειδή συμμετείχατε, ήσασταν δίπλα στον κύριο Παπά. Πήγαμε τρεις φορές λοιπόν στη διάσκεψη των Προέδρων. Νιώθετε ότι κάνετε κάτι λάθος? Θα σας απαντήσω, αλλά αφήστε με να πω όμως αυτό, είναι σημαντικό. Πήγαμε τρεις φορές στη διάσκεψη των Προέδρων. Περιμέναμε την εκλογή του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθήσαμε πλήρως την κοινοβουλευτική οδό και ό,τι ακριβώς προβλέπετε. Δεν υπήρχε κανενός είδους ίχνος συνένεσης, διότι πάρα πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε ποτέ να γίνει ο διαγωνισμός. Ίσως γιατί επί διοίκησης διακυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια δεν το κατάφερε. Και μαζί με αυτό ήταν βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, τι πρέπει να κάνει το κράτος? Να σταματήσει να λειτουργεί επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση μπλοκάρει μια διαδικασία? Πήρε λοιπόν το ρίσκο ο Υπουργός, κάναμε ένα διαγωνισμό, ο οποίο το θεωρώ πρότυπο και θα τον υπερασπίζω και ελπίζω βέβαια, γιατί εδώ επαναλαμβάνω, δεν είναι μάχη του εγώ, ούτε εγωισμός, ελπίζω να συγκροτηθεί γρήγορα το ΕΣΥΡΟΥ και να κάνει έναν πολύ πολύ καλύτερο διαγωνισμό από το δικό μας. Κύριε Κρέτσο, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί το κλίμα είναι έντονα πολιτικό. Στην δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν μιλάτε για δημοκρατική εγρήγορση, υπάρχει πόλωση στις σχέσεις κυβέρνησης-αντιπολίτευσης και στις δηλώσεις εκατέρωθεν. Υπάρχει πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και δικαστικών αρχών. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό και πόσο μπορεί να διαρκέσει? Πόλεμος κυβέρνησης και δικαστικών αρχών δεν καταλαβαίνω πώς τεκμηρεύεται. Εάν θέλετε όμως να το συζητήσουμε. Να δούμε τελικά όλοι. Σε επίπεδο δηλώσεων, όχι πόλεμος. Να δούμε όμως και όλη αυτή την παραδημοσιογραφία, η δημοσιογραφία της κρεβατοκάμαρας, ποιον τελικά ωφέλησε. Γιατί νομίζω και στα νομικά δεν είμαι δικηγόρος, όπως κάποιοι συναδελφοί σας νομίζουν. Αλλά να δούμε ποιον τελικά ωφέλησε και ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και άσκησης πιέσεων στους δικαστές. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην μπορεί να κυκλοφορήσει? Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να εκδικάσουν μια υπόθεση με τόσο ισχυρό διακύβευμα? Και σας επαναλαμβάνω, εμείς δώσαμε όλη τη δυνατότητα στα πλαίσια της δικαστικής αντιδικίας η αντίπαλη πλευρά να εκφράσει όλες τις αντιρρήσεις. Όλοι οι όροι της προκήρυξης μπορούσαν να προσληφθούν. Πράγμα και το οποίο έγινε. Εάν μας είχε σταματήσει το ΣΤΕ πιο πριν, θα σταματούσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοιου είδους πόλωση. Νομίζω ότι Δευτέρα είναι μια χρυσή ευκαιρία να πάμε στη διάσκεψη των Προέδρων, να αποδείξει ο καθένας ότι τέλος πάντων ό,τι έγινε, έγινε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα αναμορφώσουμε το ΕΣΥΡΟΥ. Διότι το ΕΣΥΡΟΥ, το οποίο παραλάβαμε εμείς όταν γίναμε κυβέρνηση, ήταν ένα ΕΣΥΡΟΥ κουφάρι. Δεν αδικό τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Τα βάζω καθαρά με την πολιτική ηγεσία, η οποία το άφησε σε μια κατάσταση αδράνειας, χωρίς τελέχωση προσωπικού, χωρίς άλλες τεχνικές δυνατότητες και επάρκειες. Δεν έχει ένα μπανόπτη αυτή τη στιγμή. Προσωπικά, εγώ αναφέρθηκα στην πόλωση που υπάρχει σε επίπεδο δηλώσεων και από πλευρά κυβερνητικών στελεχών. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να πω όμως κάτι. Η Νέα Δημοκρατία επί ένα χρόνο δεν έχει φέρει μια σοβαρή πρόταση για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η τηλεοπτική αγορά, τι ακριβώς σημαίνει πολυφωνία. Πώς πρέπει να ρυθμίσουμε τα θέματα των εργασιακών σχέσεων της διαφημιστικής αγοράς. Να φέρει τώρα μια πρόταση. Τέλος πάντων, ακόμη και τώρα εμείς είμαστε ανοιχτοί να τους. Εμείς έχουμε μια πρόταση. Είχαμε βγάλει ένα νομοσχέδιο. Πώς ξημερώνει το τηλεοπτικό τοπίο την επόμενη μέρα με τη δική σας πρόταση? Και αν επιμείνουν πάνω. Όλοι εκπέμπουν. Και αν επιμείνει η Νέα Δημοκρατία στην απόσυρση του νόμου. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στη ρύθμιση που είπατε προηγουμένως. Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία θα αφορά καθαρά το χρονικό διάστημα μέχρι να συγκροθεί το ΕΣΥΡΟΥ και να γίνει ο διαγωνισμός όπως ορίζουν και οι αποφάσεις του ΣΤΕ. Ποιος εκπέμπει εκεί?
Εδώ τώρα δεν είναι διαγωνιστική διαδικασία, εδώ, γιατί δεν μπορεί πλέον καμία υπηρεσία του δημοσίου, κανένας να κάνει διαγωνισμό. Ωραία. Άρα μιλάμε για χορήγηση. Εξακολουθούν να εκπέμπουν. Άρα είναι όλοι. Μιλάμε για χορήγηση βεβαίωσεων προσωρινής λειτουργίας στην κατάσταση που ήρθαμε μετά τη χθεσινή απόφαση του ΣΤΕ. Το κράτος ουσιαστικά έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να ρίξει μαύρο σε όλα τα κανάλια, τα ιδιωτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή από 1/1/16 λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, ούτε καν μια υπουργική απόφαση, διότι ο Νίκος Παπάς δεν έβαλε το χέρι του να υπογράψει μια τέτοιου είδους ντροπιαστική απόφαση. Έχουμε ήδη 15 στην ιστορία την πρόσφατη την κοινοβουλευτική. Το δεύτερο σημείο είναι, αντί για μαύρο, να μην γίνει τίποτα και επομένως να συνεχίζουν όσοι έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν, όχι από το δικό μας χώρο ως δαβατζίδες, αλλά από άλλους χώρους της ενημέρωσης, να συνεχίζουν να λειτουργούν και να υπάρχει μια αίσθηση αδικίας σε μια εποχή δύσκολη, όπου οι απλοί εργαζόμενοι και μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού υποφέρει και δυσκολεύεται. Και η τρίτη λύση την οποία προτείνουμε είναι η λύση του τσάμπα πέθανε. Δηλαδή θα χορηγηθεί μια προσωρινή βεβαίωση λειτουργίας με ένα τίμημα το οποίο θα είναι εύλογο, δεν είναι διαγωνιστική διαδικασία, μέχρι να συγκροτηθεί το ΕΣΥΡΟΥ, το οποίο επαναλαμβάνω, ελπίζω, ήταν ο αρχικός μας στόχος και ελπίζω αυτή τη φορά να φτάσουμε σε συμφωνία. Ποιο είναι το αντίτιμο? Το αντίτιμο είναι αυτό που ακούμε, γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, αυτό θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Μάλιστα. Θέλω όμως να πω κάτι, ότι παρόλο που η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία κατέπεσε χθες ο ΣΤΕ, κηρύχθηκε άκυρη, ως μη γενόμενη, εντούτοις έχει άλλο είδους πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Διότι για πρώτη φορά καταλάβαμε ότι υπάρχουν και άλλοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να μπουν στο χώρο. Για λίγους δύο μήνες, ίσως λιγότερο, καταλάβαμε ότι φεύγει η χώρα όσον αφορά την μοντέρνα τηλεοπτική της ιστορία από ένα αφήγημα αεροπειρατείας, ένα αφήγημα που έχουμε 4 σοβαρά επενδυτικά σχήματα που μπαίνουν στο χώρο της τηλεόρασης, και ένα αφήγημα βέβαια ότι όταν το κράτος και οι υπηρεσίες του λειτουργούν συντεταγμένα μπορούν να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Κύριε Κρέτσο, να το δούμε λίγο αυτό. Αυτή τη στιγμή θα μείνουν τα κανάλια τα οποία εκπέμπουν. Θα εξακολουθήσουν να εκπέμπουν. Δηλαδή, θα μείνουν όσα κανάλια πληρώσουν αυτό το αντίτιμο. Ο Αλφα, και επίσης το Σταρ, ναι. Μπορεί να μπει και κάποιος καινούριος. Θα εξακολουθήσουν να εκπέμπουν. Από εκεί και έπειτα, τι θα γίνει με αυτούς που πήραν άδεια? Θα τους δώσετε τα λεφτά πίσω, αλλά θα μπορέσουν να εκπέμψουν και αυτοί πληρώνοντας το αντίτιμο το οποίο θα ορίσετε? Ναι, θα μπορούν να εκπέμπουν όσοι φέρουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τα οποία κάποια είναι αρκετά βασικά. Άρα ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αβίδης. Εδώ, αν μπορεί να πληρώσει και έχει τραπεζική, φορολογική, και ο κύριος Καλογρίτσας, και είναι ανοιχτή αγορά. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε διακρίσεις, επειδή το αναφέρετε αυτό. Και κάποιος καινούριος προφανώς θα μπορούσε να μπει. Και κάποιος καινούριος θα μπορούσε να πει. Εδώ βέβαια. Εσείς είχατε βάλει ένα πλαφόν, θα σας πω γιατί σας ρωτάω. Είχατε βάλει ένα πλαφόν ότι μέχρι 4 μπορούμε να εκπέμψουμε, και να εκπέμψουμε σωστά, να εκπέμψουμε ψηφιακά, να είμαστε αυτή την πλατφόρμα όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είχαμε πει και να έχει και ένα πλαίσιο βιωσιμότητας αυτό το μέσο το οποίο συζητάμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πολύ περισσότερα κανάλια. Ναι. Η πλατφόρμα γιατί τα σηκώνει αυτά? Έχετε δίκιο στο ερώτημα που βάζετε και νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε πολλά ερωτήματα και να σκεφτόμαστε τελικά αν ο αριθμός 4 ήταν ένας καλός αριθμός ή τόσο κακός, γιατί δαιμονοποιήθηκε πάρα πολύ από την πλευρά των καναλαρχών. Εμείς δεν είπαμε ότι μέχρι 4 HD κανάλια, διότι μιλήσαμε για HD, για high definition, υψηλή ευκρίνεια, συγγνώμη για, για την αγγλική ορολογία. Δεν είπαμε ότι εκεί εξαντλείται το φάσμα, το διαθέσιμο. Όμως λάβαμε υπόψη μας πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν την τηλεπικοινωνιακή πολιτική της χώρας, όπως είναι το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα, το οποίο μειώνει το διαθέσιμο φάσμα. Και θα ήταν κλοπή από μέρους μας και απιστία σε βάρος του δημοσίου να μην δοθεί το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα πριν το 2019, διότι από αυτό και θα ενισχυθεί η οικονομία μέσα από την ασύρματη τεχνολογία, μέσα από νέες τεχνολογίες 5G. Δίχως να είμαι η Δήμον, δίχως να γνωρίζω τα τεχνικά όπως τα περιγράφετε. Όχι, το ερώτημά σας είναι κέριο όμως, διότι η Νέα Δημοκρατία, και συγγνώμη, δεν θέλω να πολιτευτώ και να κατηγορήσω τη Νέα Δημοκρατία και να, με έναν τρόπο, πώς να το πω, δεν είναι αυτή τη στιγμή το αντικείμενο, δεν είναι μάχη του εγώ.
Έχουμε πολιτικές διαφωνίες. Θα έπρεπε όμως να τις είχαμε λύξει. Είναι εθνικά ζητήματα τι θα κάνεις με τον αέρα της χώρας σου. Αν θα δώσεις το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Αν θέλεις να έχεις 5G τεχνολογίες στη χώρα σου και γρήγορα. Αν θες να είσαι ένας κόμβος για να μπορείς να προσελκύσεις και άλλου είδους επενδύσεις. Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Όμως προσήλθε στη Βουλή και στις επιτροπές όταν συζητούσαμε το νομοσχέδιο με απόψεις του τύπου το φάσμα είναι απεριόριστο. Επίσης προσήλθε στη Βουλή με απόψεις του τύπου ότι περισσότερα κανάλια σημαίνει περισσότεροι εργαζόμενοι. Όταν όμως βάλαμε τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων στους 400, τότε εκεί μας είπαν ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα. Αλλά και είμαστε στους 400. Παραμένουμε για να πάρει κάποιος την άδεια, θα δώσει τα τόσα εκατομμύρια που θα ζητήσετε, πλάς συν τους 400 εργαζομένους. Στην άρα ρύθμιση, μιλάμε λοιπόν, για περισσότερους εργαζόμενους στην πραγμάτων. Στην νέα ρύθμιση, κύριε Κρέτσο, θα υπάρχει αυτή η υποχρέωση από τον νόμο Παπά να υπάρχουν και ο ίδιος αριθμός εργαζομένων. Βεβαίως θα υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Απλώς θέλω να πω ότι ο αριθμός 4, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε τόσο εύκολα από όσους δεν θέλησαν να κάνουν το, να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και από όσους θέλουν να λειτουργούν ως βραχίωνα στις διαπλοκής σε αυτή τη χώρα, θα φανεί πάρα πολύ σύντομα ότι ενδεχομένως πάρα πολλά κανάλια δεν χωράνε, ότι ενδεχομένως δεν χωρούν πολλά κανάλια υψηλής ευκρίνειας και πρέπει να γυρίσουμε στην κανονική ευκρίνεια και ενδεχομένως θα καταλάβουμε σύντομα ότι εδώ μπορεί να έχουμε φαινόμενα τύπου Μέγκα, όπου επειδή ακριβώς η αγορά είναι δεδομένη σε επίπεδο τζίρου, ο μεγάλος αριθμός καναλιών μπορεί να σημαίνει μη βιώσιμα κανάλια, που σημαίνει μη ανεξάρτητα κανάλια, άρα δεν εκπληρώνει τους συνταγματικούς σκοπούς και βεβαίως απολύσεις, καθυστερήσεις δεδουλευμένων κτλ. Μακάρι, εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα, πρέπει να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε αντιπαλότητα είχαμε στο παρελθόν, παρόλο που οφείλω να σας πω ότι εμείς δεχτήκαμε μια ασύμμετρη επικοινωνία. Λειτουργήσαμε σε ένα πολύ ασύμμετρο επικοινωνιακό περιβάλλον. Δεν με ενοχλεί η κριτική, με ενοχλεί η ασυμμετρία όμως που υπάρχει. Μακάρι όμως τα κανάλια που θα έρθουν να είναι όλα βιώσιμα. Μακάρι προφανώς να αυξηθεί η απασχόληση αν έχουμε περισσότερα κανάλια. Απλώς τα νούμερα, τα διαθέσιμα, δείχνουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ερώτημα εγώ, αν κοιτώντας πίσω στο χρόνο, στο πώς το διαχειριστήκατε, ήσασταν δίπλα στον κύριο Παπά, αν θα αλλάζατε κάτι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έτσι μας έχει στεναχωρέσει είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό τελικά έμειναν πάρα πολλές ώρες στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας. Εμείς καθαρά για λόγους έτσι να τηρηθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία διαταράσουν αν θέλετε το διαγωνισμό, δεν είχαμε τόσο πολλά φασίλτες, δηλαδή ακόμη και τα σκουπίδια φοβόμαστε να τα βγάλουμε για να μην έτσι δοθεί κάποια ευχέρεια, κάποιος να ανταλλάσσει μηνύματα. Επομένως οι τελευταίες ειδικά ώρες ίσως ήταν αρκετά δύσκολες για τους συμμετέχοντες και για τους εκπροσώπους των καναλιών και ζητάω συγγνώμη αν ταλαιπωρήθηκαν με αυτό, πραγματικά ζητάω συγγνώμη σε αυτό, δεν είχαμε και εμείς τέτοια, δεν περιμέναμε ότι θα κάτσει τόσο έως και ότι θα προκύψει αυτό το αποτέλεσμα προέκυψε, αλλά και για τους ανθρώπους. Η απόφαση του ΣΤΕ σας προβληματίζει ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να έχετε διαχειριστεί κάτι σε νομικό επίπεδο διαφορετικά. Δηλαδή να περιμένατε την απόφαση πριν και μετά να περάσετε στην αδειοδότηση. Θα κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική, δεν αποφεύγω τίποτα, κανένας δεν είναι τέλειος. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι κάναμε το σωστό και συνεχίζουμε και δεν θα αφήσουμε ένα καθεστώς ανομίας να υπάρχει. Μακάρι όμως αυτά τα θέματα, επειδή είναι εθνική υπόθεση, να λύνονται με όρους συνένεσης. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν έχουμε πολύ κομβικά ζητήματα, η συνένεση εκλείπει. Και δυστυχώς οφείλω να το πω ότι η Νέα Δημοκρατία τορπίλησε το διαγωνισμό από την ημέρα που βγήκε στη διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο μέχρι χθες. Θα διευκολύνετε αυτή τη συνένεση τώρα, κύριε Κρέτσο? Μακάρι. Σας επαναλαμβάνω, η αρχική μας πρόθεση όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, στο νόμο 43-39 και προκαλώ όποιος είναι και νομικός και ευρυθεί σε αυτά τα θέματα να μου πει αν υπάρχει άλλο νομοσχέδιο το οποίο ήταν πιο υποστηρικτικό προς ανεξάρτητες αρχές. Διότι εδώ η υποκρισία είναι τεράστια, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται ο κύριος Δένδιας που το 2007 ή το 2008, αν θυμάμαι, έλεγε ότι είμαι ενάντια στις ανεξάρτητες αρχές. Τώρα να είναι μελιστάλλακτος και να είναι ο υπερασπιστής των ανεξαρτήτων. Νομίζω, Ευρυδίκη, ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Θα δώσει μάλλον το πλαίσιο για να καταλάβουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελφία.